σε τροχιά εξελίξεων που θα φέρει την Ελλάδα στο επίκεντρο του νέου ενεργειακού χάρτη στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη. Μπαίνει η χώρα μας καθώς δόθηκε το πράσινο φως να ξεκινήσουν οι ερευνητικές γεωτρήσεις στη Νοτιοανατολική Κρήτη. Με δεδομένο ότι υπάρχουν κοιτάσματα, η δεύτερη φάση των ερευνών έρχεται για να καθορίσει το μέγεθος των κοιτασμάτων αλλά και το πόσο εκμεταλλεύσιμα είναι. Αυτό αποκαλύπτει ο τηλεοπτικός σταθμός Star, επικαλούμενος αποκλειστικό ρεπορτάζ, αλλά και κύκλους του Υπουργείου Ενέργειας που προαναγγέλουν ότι τα γεωτρύπανα πιάνουν άμεσα δουλειά. Υπάρχουν και μεγάλες ποσότητες. Αυτό που ζητάμε είναι να ενεργοποιηθεί η πολιτεία. Υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Το μπόμφιλε είναι η Κρήτη. Μόνο η Κρήτη μιλάω. Δηλαδή φτάνει μια Κρήτη για να λύσει το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Ναι, και να φάμε όλοι με χρυσά κουτάλια. Μια εξέλιξη μονόδρομο όμως την οποία έχει αποκαλύψει η Κρήτη TV ήδη από το 2016, φέρνοντας στο προσκήνιο τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους ερευνητές και ακαδημαϊκοί, οι οποίοι ήδη από τότε εκτιμούσαν με βεβαιότητα την ύπαρξη των κοιτασμάτων, ενώ μιλούσαν και εξακολουθούν να επιμένουν ότι η έκτασή τους είναι τεράστια και ικανή να αλλάξει για πάντα το γεωπολιτικό χάρτη της περιοχής. Νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλα τα κοιτάσματα που η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης περνάει από εδώ. Πρόκειται για την πλέον εκοφαντική επιβεβαίωση της δημοσιογραφικής έρευνας 16 και πλέον ετών, πλαισιωμένη από ντοκουμέντα και επιστημονικά δεδομένα. Η περιοχή της Μεσαράς μπορεί να έχει δεν ξέρω πόσο, αλλά κάτω από το Ρέθυμνο είναι περίπου 1,5-3 εκατομμύριο κυβικά μέτρα φυσικού αερίου και κάτω από τη Ιερά Πέτρα, νοτιοανατολικά, είναι περίπου 2, οι Γάλλοι το ανεβάζουν σε 3-3. Μιλάμε για χρυσορυχείο, δεν μιλάμε για αστεία πράγματα. Σε ένα βάθος 20ετίας, 30ετίας, οι εκτιμήσεις που έχουμε με τα μέχρι σήμερα δεδομένα είναι για ένα κονδύλι της τάξης των 150 δισεκατομμυρίων ευρώ ως δημόσια έσοδα. Δεδομένα όμως που αγνόησαν διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις, καθυστερώντας δραματικά την αξιοποίηση των κοιτασμάτων. Οι προτεραιότητες έχουν πάει αλλού και ίσως να μην γίνει τίποτα, διότι το παράθυρο, το χρονικό παράθυρο είναι πολύ μικρό. Υπάρχουν συμφέροντα τα οποία είναι περισσότερο γεωπολιτικά, οικονομικά. Πηγές του Υπουργείου Ενέργειας διαμηνύουν ότι στόχος είναι πλέον το 2025 να πάρουν μπρος τα γεωτρύπανα για τις ερευνητικές γεωτρήσεις, οι οποίες θα σηματοδοτήσουν αμετάκλητα πλέον τις εξελίξεις.